Είναι, έχει ξεκινήσει αγώνα, Ασπασία. Θα δούμε beach volley. Σιγά ρε μεγάλε, θα δεις beach volley. Σιγά την είδηση. Beach volley εκεί που θα πάμε να σας δείξουμε, δεν θα το πιστεύετε. Έχετε δει beach volley στην πλατεία Συντάγματος? Όχι, δείτε. Εδώ πέρα, η Βουλή. Κατεβαίνει η κάμερα. Καλημέρα, Νίκο. Κατεβαίνει η κάμερα. Πάμε να δούμε την παραλία έτσι του Συντάγματος. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, κυρία Δήμητρα, πώς είστε? Μια χαρά εσείς. Καλό καλοκαίρι από την πλατεία Συντάγματος που φιλοξενεί φέτος το Athens Cup 2022. Ουσιαστικά μιλάμε για το πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley στην πλατεία Συντάγματος. Απέκτησε παραλία κανονικά το Σύνταγμα. Και θα γίνουν διάφορες δράσεις και κοινωνικού χαρακτήρα, θέλω να σας πω, για να μάθουμε όλοι λίγα περισσότερα πράγματα για το beach volley. Αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε έναν από τους αγώνες ομίλων που οι νικητές θα πάνε στον τελικό που θα γίνει. Θα είναι προκριματική, ξεκινάνε από το πρωί και όποιος νικάει πηγαίνει μια θέση παραπέρα μέχρι που θα δούμε τον τελικό. Ακριβώς. 4 μέρες θα διαρκέσει η διοργάνωση και θα έχει και κορίτσια και αγόρια και σήμερα το απόγευμα θα έχει και celebrities οι οποίοι θα παίξουν beach volley στην πλατεία Συντάγματος. Για μια πρώτη γεύση. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και σε σένα. Να μαζευτεί και κόσμος, παιδιά. Πλατεία Συντάγματος, είδατε τις που ακριβώς, απέναντι από τη Βουλή, κοντά στο Συντριβάνι. Πηγαίνετε, παίρνετε το καφεδάκι σας, το νεράκι σας και βλέπετε πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley στην πλατεία Συντάγματος. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ευχαριστούμε για την πρώτη. Ποιος είναι ο οικονολήπτης σου? Θανάση, Θανάση, ευχαριστούμε για τα ωραία πλάνα. Ναι, Θανάση. Λοιπόν, τα λέμε στην συνέχεια. Παιδιά, έτσι σαν ένα πρώτο δείγμα. Για να επιστρέψουμε, παιδιά, στο Σύνταγμα, όπου για όσους δεν μας είδατε από την αρχή, έχει μεταφερθεί άμμος. Έχουν στήσει γήπεδα βόλεϊ. Γίνεται πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley. Και επιστρέφουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι αθλήτρια, κυρία, που βλέπετε με την αθλητική περιβολή. Είναι η δική μας, η κυρία Μουγκοπέτρου. Έλα, πες μας. Έβαλα τα ανάλογα για την παραλία Συντάγματος σήμερα. Εδώ που θέλω να σου πω ότι γίνεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Volley Athens Golden Cup 2022. Είχε συμβεί για πρώτη φορά πριν από 12 χρόνια και φέτος ξαναγίνεται. Πίσω μου, όπως βλέπετε, γίνεται το τουρνουά των ανδρών σιγά σιγά. Και μόλις ήρθε ο Δήμαρχος να μας πει μια καλημέρα και για την διοργάνωση. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Είμαστε ζωντανά στον Νίκο Μάνεση. Ωραία, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Βάλα τηλεακό γιατί και στην παραλία στο Σύνταγμα. Είπαμε να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι με ένα διαφορετικό τρόπο, με λίγη φρεσκάδα, με λίγη ζωντάνια. Είναι κάτι που γίνεται σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Είναι και μια καλή ευκαιρία για την προβολή της πόλης προς τα έξω. Και βλέπετε, χαρά, ενθουσιασμός. Φέρατε μέχρι και την παραλία στο Σύνταγμα. Ναι, λοιπόν, νερό δεν μπορούμε νομίζω να φέρουμε. Λιμάνι δύσκολο να φτιάξουμε. Αλλά μπορούμε να περάσουμε καλά στην πόλη και το καλοκαίρι. Μέχρι πότε θα είναι η διοργάνωση εδώ? Μέχρι αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ είναι ο μεγάλος τελικός. Το οποίο περιμένουμε όλοι. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία Βόλεϊ, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ισχύση είναι πάντα εν τη ενώση. Παίζετε ποτέ beach volley εσείς? Νομίζω ότι μόνο για να χάσω. Μόνο για να χάσω. Όμως βλέπεις, Νίκο, υπάρχει πάρα πολύ όμορφη διάθεση εδώ στο Σύνταγμα και θέλω να σου πω ότι έτσι που φυσάει, φέρνει και λίγο από το Συντριβάνι λίγο νερό. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι και κοντά σε παραλία. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, άντε, καλή γυμναστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες εικόνες. Όσοι και όσες πιστοί και πιστές προσέλθετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είμαστε έτοιμοι για το ναυάγιο.